σε κάποια κοινοτάρχεια σήμερα, διότι μέσα στο σχεδιασμό αυτό υπάρχουν και οι περιοχές μας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα, γιατί είχα την τύχη να ήμουν και στα προηγούμενα και με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και του κυρίου Βουνάτσου και του κυρίου Γαλινού, και πραγματικά αυτά όλα τα οποία κουβεντιάστηκαν σήμερα και από την αντιπολίτευση αλλά και από τους φορείς που ήρθαν ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Και θεωρώ ότι κάποιες αυτές προτάσεις μπορεί να τις αξιολογήσει η Δημοτική Αρχή, να τις αξιολογήσει η Τεχνική Υπηρεσία και να δουν πώς μπορούν να τις κουμπώσουν. Ακούστηκαν χρήσιμα πράγματα. Δηλαδή, το θέμα του κολυμβητηρίου που απασχόλησε δύο δημοτικές αρχές προηγούμενες, έτσι, δεν έκλεισε ελαφρά την καρδία. Τότε μάτωσαν πραγματικά ψυχές. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Βατό και με τον Παναγιώτο Ζαφυρίου, έτσι, ότι δεν ήταν μέσα στις προθέσεις να κλείσει αυτό το πράγμα. Το έκλεισαν με μαύρη ψυχή, μπορώ να πω. Λοιπόν, όπως και το θέμα του εμπορικού λιμανιού, δεν είναι κατάσταση αυτή να ξεφορτώνεται καύσιμα μέσα στον ιστό της πόλης, μέσα σε χιλιάδες αυτοκίνητα. Αυτά σαν παρένθεση ήθελα να πω. Ακούστηκα πραγματικά χρήσιμα πράγματα και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω να τα επισημάνω αυτά. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή μου, επειδή μέσω σχεδιασμό αυτών ακούστηκε και η σκάλα Λουτρών, εγώ για υδατοδρόμιο. Εγώ θέλω να πω το εξής και να προσθέσω, ότι από την πλευρά μου έκανα μια επαφή με την Αερολέσκη και πραγματικά εγκρίνουν και εκείνοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τους ανέμους που φυσάνε, ότι η σκάλα Λουτρών είναι ένα απάνεμο μέρος και δύναται να δημιουργηθεί αυτή η δραστηριότητα εκεί. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Γιόλατζης και κλείνουμε.